Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών καθορισμός του εύρους της Αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και των Ιωνίων νήσων μέχρι το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου. Με το νομοσχέδιο η Ελλάδα επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και των Ιωνίων νήσων έως το ακροτήριο Τέναρο στην Πελοπόννησο. Τις θερμές ευχαριστίες του για την συνεργασία επίφθηνε στα κόμματα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ανοίγοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα, εξ ονόματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να εισηγούμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο το παρόν νομοθέτημα. Είναι, όπως γνωρίζετε, η πρώτη επέκταση του εθνικού χώρου από το 1947. Πρόκειται για μια έκταση 10.079 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αν προσθέσει κανείς το κλείσιμο των κόλπων υπερβαίνει τα 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν λάβει κανείς υπόψη, σας το λέω ως αίσθηση μεγέθους, ότι το σύνολο της χώρας είναι περί τα 135.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεται και το μέγεθος της έκτασης αυτής. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι όπως με τον πιο καθαρό τρόπο αναδείχθηκε στην Επιτροπή, το νομοθέτημα αυτό συνοδεύεται από την ομόθυμη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων του Εθνικού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η στιγμή έχει στοιχείο ιστορικότητας και θα ήθελα να ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, θερμά τα κόμματα για την συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής βρίσκεται η Ουάσιγκτον καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται στην τελική ευθεία για την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν. Οι προετοιμασίες για τη στιγμή της ορκομοσίας είναι πυρετώδεις με περίπου 200.000 σημαίες να έχουν στηθεί στο σημείο που κανονικά θα ήταν γεμάτο με κόσμο, ενώ 25.000 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν φτάσει στην Αμερικανική πρωτεύουσα για να την περιφρουρήσουν υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Την προτεραιοποίηση των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών προέταξαν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το πρωί της Τρίτης ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η παλέτα των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών είναι πολύ μεγάλη. Η δική μου παρότρινση είναι τα έργα αυτά να τρέξουν γρήγορα και να δώσουμε έμφαση σε έργα τα οποία έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών. Η παλέτα των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών είναι πολύ μεγάλη, πολύ ευρεία. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός για τα σημαντικά αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας για να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δικιά μου παρότρινση είναι τα έργα αυτά να τρέξουν γρήγορα και να δώσουμε έμφαση σε έργα τα οποία θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών. Αναφερθήκαμε ενδεικτικά στα έργα της αγροτικής οδοποίησης, τα οποία είναι έργα τα οποία είναι εύκολα υλοποιήσιμα, πολύ σημαντικά όμως, γιατί βοηθούν κιόλας συνολικά στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αλλά υπάρχει μια πολύ πλούσια θεματολογία στα έργα αυτά και προφανώς έρχονται και συνενώνονται αυτές οι πρωτοβουλίες με τις κεντρικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το προσωπικό, με τους άξιους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι και σε συνθήκες πολύ δύσκολες κατά κανόνα ξεπέρασαν τους εαυτούς τους προκειμένου το κράτος να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η τηλεργασία την οποία αναγκαστήκαμε για λόγους δημόσιας υγείας να επιβάλλουμε στο δημόσιο, μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε πώς μπορούμε να την εντάξουμε με ένα πιο οργανωμένο τρόπο στην καθημερινότητα, την εργατική καθημερινότητα του δημοσίου, όταν θα
έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία. Και βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, πάντα με την έννοια της επιβράβευσης και κυρίως της αναγνώρισης της προσφοράς εκείνων των εξαιρετικών δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πολύ συχνά αισθάνονται ότι σε ένα εξωτικό σύστημα αξιολόγησης η προσφορά τους δεν αναγνωρίζεται. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καινούριο νόμο που ψηφίσαμε για τη λειτουργία του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να δρομολογηθεί όλη η δευτερογενής νομοθεσία για να εφαρμοστεί όσο το πιο σύντομα. Και βέβαια παραμένει ανοιχτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως είπε ο Υπουργός, των ορίων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήμων, κάτι το οποίο θα αποτελέσει από μόνο του μια εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία όμως έχει ακόμα σημαντική δουλειά προκειμένου να οριμάσει. Και βέβαια, ξεχωρίζει σημασία από δύο πάντα στα θέματα που αφορούν τη Μακεδονία και την Θράκη, και το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει και να διευκολύνει και την δουλειά άλλων Υπουργείων για μια σειρά από εμβληματικές δράσεις που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη το project Ethesin Tech, η Helex, που είναι πολλά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία τρέχουν στη Βόρεια Ελλάδα, πολλά εκ των οποίων αφορούν ειδικά το πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, και προφανώς το Υπουργείο θα είναι αργός στη συνολική προσπάθεια τα έργα αυτά να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και με ξεχωριστή μνήμα, μέχρι και το ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, στους συνοριακούς σταθμούς. Δεν τιμά την εικόνα της χώρας μας η κατάσταση των συνοριακών σταθμών. Και έχουμε τη δυνατότητα σχετικά σύντομα να δρομολογήσουμε ένα σχέδιο εξυγχρονισμού τους. Και είναι κάτι που θα το παρακολουθώ πολύ στενά, διότι έχει μια διάσταση η οποία είναι όχι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά πολιτική. Σταματώ εδώ, Υπουργέ μου, διότι θα μπορούσα να συνεχίσω για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι η νέα ομάδα του Υπουργείου θα τρέξει με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και θα φέρει εις πέρας μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερα. Όπως είπαμε, πρώτα ο πολίτης, αυτό είναι το σύνθημα το οποίο διαπνέει όλες τις κυβερνητικές πολιτικές, και βέβαια κατεξοχήν γίνεται πράξη εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου χτυπάει η καρδιά της δημόσιας διοίκησης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Νοεμάκης Βορύδης δεσμεύτηκε για την ταχύτητα και την αποφασιστικότητά του, ώστε να υλοποιηθεί το έργο της κυβέρνησης, για το οποίο άλλωστε εντέλεται από την ψήφο του ελληνικού λαού, και εξέφρασε την πεποίθηση πως υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα προχωρήσουν οι αναγκαίες διεργασίες. Ένα μεγάλο μέρος της διοικητικής μεταρρύθμισης, των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στο κράτος, βρίσκονται εδώ. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να σε ενημερώσω για το ότι είμαστε αυτή τη στιγμή αρκετά όριμοι και έτοιμοι μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, να παρουσιάσουμε τον νέο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ο νόμος αυτός προφανώς θα έρθει να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία και νέα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο θα εκλέγονται οι δημοτικοί άρχοντες, φροντίζοντας πρωτίστως και κυρίως να εξασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αυτοδιοικήσεις, στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Είναι προφανώς ένας νόμος ο οποίος θα αφίσταται από την απλή αναλογική. Όλοι ζήσαμε στις τελευταίες εκλογές τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκαν οι νέες δημοτικές αρχές, οι οποίες δίνουν, πρέπει να πω βέβαια, τεράστια αγώνα προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν παρά τα προβλήματα διακυβέρνησης που τους έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος νόμος. Άρα λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση θα κινείται ο νόμος, θα τον παρουσιάσουμε αναλυτικά μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα σας έλεγα επίσης ότι το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα εμπλακεί επίσης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα τον παρουσιάσει, θέλω να πιστεύω, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η κοινή προσπάθεια την οποία θα κάνουμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να δώσουμε μία λύση στο μεγάλο ζήτημα
της αποτελεσματικής προστασίας των ζώων συντροφιάς. Αυτό αποτελεί προτεραιότητά μου. Εγώ έχω δουλέψει στο ζήτημα αυτό από την προηγούμενη θέση μου ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι προφανές ότι και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει το δικό του ρόλο και τα δικά του ζητήματα, προκειμένου να σταματήσουμε να βλέπουμε εικόνες οι οποίες προφανώς προσβάλλουν τη χώρα μας και δεν τιμούν κανένα στο θέμα της ευζοίας των ζώων. Κατά τα λοιπά, επίσης έχουμε σε μεγάλο βαθμό προτεραιοποιήσει και νομίζω είμαστε σε έναν ορισμένο βαθμό όριμοι, καθώς θα περνάει ο χρόνος, να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο θέμα για την εργασία στο δημόσιο, και αυτό είναι η τηλεεργασία. Αυτό φάνηκε και αναδείχθηκε σαν ένα από τα μεγάλα ζητήματα της εποχής της πανδημίας, πρέπει όμως να πάρει θεσμικά και μόνιμα χαρακτηριστικά. Όπως επίσης εργαζόμαστε και εργαζόμαστε συστηματικά και επίμονα, προκειμένου να παρουσιαστεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, πέραν πια του εκλογικού κομματιού. Έχει ανοίξει η συζήτηση για την πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση, για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ουσιαστικά αυτή είναι η συζήτηση για την σχέση αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού κράτους, των αποκεντρωμένων διοικήσεων του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Είναι μια αρκετά σύνθετη συζήτηση με πολλά συνταγματικά θέματα. Υπάρχει κάποια εργασία, κάποια προεργασία η οποία έχει γίνει. Χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό, προκειμένου όμως να δημιουργήσουμε ένα ισορροπημένο σχέδιο. Και βεβαίως υπάρχουν μία σειρά από ζητήματα, θα μιλήσει και ο Στέλιος περιττέρω για αυτά, κυρίως για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας απασχολούν. Η κατεύθυνση, η στρατηγική κατεύθυνση είναι σαφής και ξεκάθαρη. Στο τέλος της διοικητικής μεταρρύθμισης, εκείνο που θέλουμε είναι ένα δημόσιο το οποίο να μπορεί να παρέχει φιλικότερα, διαφανέστερα, με πιο καθαρό τρόπο υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και σε αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο συζητήσεων που πρέπει να κάνουμε. Οι προσλήψεις είναι ένα τμήμα το οποίο ψηφίσαμε τώρα το νομοσχέδιο, αλλά υπάρχει σημαντική δευτερογενής εφαρμοστική νομοθεσία στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από το μηχανισμό κινητικότητας. Πρέπει να συζητήσουμε για τα θέματα της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης. Όλα αυτά δεν είναι έννοιες μακρινές και θεωρητικές. Είναι έννοιες που πρέπει να τις δει ο πολίτης να λειτουργούν, καθώς θα βλέπει την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Εκείνο το οποίο θέλω να ξέρετε και θέλω να σας διαβεβαιώσουμε είναι ότι είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Θα προχωρήσουμε τα βήματα γρήγορα και αποφασιστικά και αυτό προφανώς είναι και σύμφωνα με την εκπλήρωση εντολής που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό. Αναφορικά με την ψήφο του απόδημου ελληνισμού, ο κύριος Βορύδης υπογράμμισε πως πλέον προχωρούν οι εφαρμοστικές ενέργειες για να μπορούν να δηλώνουν οι απόδημοι Έλληνες την επιθυμία τους να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Παράλληλα θα τρέξει και η εκστρατεία για την ενημέρωση όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Δεν μπορώ να αφήσω έξω από τη συζήτηση τα ζητήματα και της ηθαγένειας τα οποία μας απασχολούν και επομένως πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει και νομοθετήσει να κάνουμε και κυρίως ο διαγωνισμός για την ελληνική γλώσσα που αποτελεί ένα προαπαιτούμενο πλέον για την υποβολή των αιτήσεων και την κρίση των αιτήσεων για την ηθαγένεια, αλλά βεβαίως και το θέμα του αποδήμου ελληνισμού, όπου ναι μεν έχει ψηφιστεί ο νόμος, αλλά μένει να προχωρήσουμε σε μία σειρά από εφαρμοστικές ενέργειες, κυρίως δηλαδή να υπάρξει η εφαρμογή που θα μπορούν οι απόδημοι Έλληνες να δηλώνουν την επιθυμία τους να ψηφίσουν στο εξωτερικό, στον τόπο που διαμένουν σήμερα, αλλά και φυσικά η εκστρατεία που πρέπει να κάνουμε για να τους ενημερώσουμε για αυτές τις δυνατότητες τους. Άρα είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, είναι πυκνά και αυτό εκφράζει την φιλοδοξία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι για να είναι πρώτο ο πολίτης πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, πράγμα που έδειξε η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει. Πρώτο ο πολίτης και για να είναι πρώτο ο πολίτης πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, πράγμα που έδειξε η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει παρά τις κρίσεις, συνέχισε τις μεταρρυθμίσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς θα τις συνεχίσουμε παίρνοντας τη σκυτάλη από το πετυχημένο έργο των προκατόχων μας,
και επιταχύνοντας την διαδικασία των τομών σε δύο επίπεδα, στο θεσμικό και στο αναπτυξιακό. Στο θεσμικό, εν πωλής το ζήτημα του εκλογικού νόμου της τοπικής αυτοδιοίκησης που περιέγραψε και ο Υπουργός είναι αρκετά προωθημένο. Θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβουμε τις κατευθύνσεις σας για να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν στην θεσμοθέτησή του, πάντα σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ. Από εκεί και πέρα είναι το βασικό ζήτημα του ενίου κώδικα. Χρειάζεται μια περισσότερη δουλειά, σε μια πολύ μεγάλη δουλειά που ήδη έχει γίνει. Και φυσικά είναι και το κομμάτι το θεσμικό σε άλλες πτυχές που εμπλέκουν και άλλα υπουργεία, όπως το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, που είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας και με την κοινωνία των πολιτών και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλα υπουργεία. Όσον αφορά το ζήτημα φυσικά της αναπτυξιακής τομής, εδώ έχουμε δύο εργαλεία σημαντικά. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ να χρηματοδοτούν διάφορες δράσεις και προτεραιότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση που τελικά βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Και έχουμε και το Φιλόδημος 2, ένα πρόγραμμα ύψους 1 δισεκατομμυρίων που έχει προχωρήσει αρκετά ικανοποιητικά. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές περίπου 183 εκατομμυρίων ευρώ, με εντάξεις έργων 736 εκατομμυρίων ευρώ και ένα αρκετό υπόλοιπο να προκηρύξουμε και άλλα έργα τοπικού ενδιαφέροντος. Μαζί με τις θεσμικές και τις αναπτυξιακές τομές, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πω ένα σημαντικό έργο το οποίο θα έχει ένα αποτύπωμα στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και είναι η συνοριακή σταθμή. Έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή από εσάς να προχωρήσουμε γρήγορα. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σε υπηρεσιακό επίπεδο και από το Θεωρείο Λιβάνιο και από τον Γενικό Γραμματέα του κ. Σταυρινουδάκη και τις υπηρεσίες. Και θα είμαστε σύντομα σε θέση να σας παρουσιάσουμε ένα χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη κατέθεσε πρόταση για την διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου της Επιτροπής για την διαδικτυακή τουριστική εκπαίδευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στην Ελλάδα. Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Υφυπουργός ανέδειξε το έργο που έχει συντελεστεί στη χώρα μας στο πεδίο της αναβάθμισης της εξαποστάσεως εκπαίδευσης τουρισμού. Η Υφυπουργός τόνισε δε τις ανάγκες ενίσχυσης της ψηφιακής διάστασης των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, διαρκούς αναβάθμισης δεξιοτήτων αλλά και απόκτησης νέων δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Στην Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 11 χώρες περιλαμβανομένης της Ελλάδας, τίθεται ως στόχος η ανάδειξη και υποστήριξη των δικτύων εξαποστάσεως μάθησης στον χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα τουριστικής εκπαίδευσης διεθνούς κύρους. Μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζουν τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις στη Ρόδο σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Όπως αναφέρει ο κύριος Νίκος Μπόνης, τα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης από την κυβέρνηση για το λιανεμπόριο δεν αρκούν αφού οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται. Δεν νομίζω μέσα στη χρονιά, στο 2021, να έχουμε σταθεροποίηση της αγοράς. Εξάλλου δεν έχει τελειώσει κάτι όσον αφορά την πανδημία. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ώστε να υπάρχει αυτή η ανοσία που όλοι ευελπιστούμε και ελπίζουμε να έρθει πολύ σύντομα. Μην ξεχνάμε ότι η αγορά της Ρόδου επηρεάζεται πάρα πολύ από τον τουρισμό, διότι αυτή είναι η κινητήριος δύναμη της αγοράς μας και δεν ξέρουμε κατά πόσο ο τουρισμός θα είναι καλύτερος από πέρσι να πλησιάσει κάπως τα επίπεδα του 19. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει, αν θα έχουμε τουρισμό, τι θα γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πράγματα τα οποία ακόμα είναι χαρτογράφητα, είναι στον αέρα, οπότε μετά από όλες και αυτές τις ανακατατάξεις που έχουμε με τις αλλαγές και τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις ρευστότητας, είναι πολύ δύσκολο μέσα στη χρονιά να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να υπάρχει μια σταθεροποίηση. Ελπιστώ το 2022. Θεσμικές καταβολές, έχουν πάει κάποια πράγματα πίσω, αλλά αυτό βοηθάει πολύ λίγο, έτσι. Να μας πει τι γίνεται με τις επιταγές και όλας. Κοιτάξτε, να δώσετε μια εικόνα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι επιστρεπτές, οι πρώτες τρεις, ήταν χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για κάποια επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Η τέταρτη είχε το 50% που θα μπορεί να μην επιστραφεί.
Έχουμε το πρόγραμμα νησίδα της περιφέρειας, όπου εκεί είναι μη επιστρεπταίο. Αυτά είναι που παίρνουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή ρευστότητα από τις επιστρεπταίες και κάποια επιχορήγηση από το κομμάτι το μη επιστρεπταίο. Είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που περάσανε. Πιστεύουμε ότι το κράτος θα δει διαφορετικά τα πράγματα, η κυβέρνηση, όσον αφορά τις επιστρεπτές προκαταβολές, και μέρος αυτών ή ολόκληρο το ποσό κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει μη επιστρεπταίο, ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα επιχειρήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα συσσωρεύεται, κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνεται. Πώς θα αποπληρωθεί? Και άλλη μία αναστολή των επιταγών, και όσο συνεχίζει αυτό το πράγμα θα υπάρχει, όπως και υπάρχει και η διευκόλυνση της μη καταβολής του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο στο 100% του ποσού. Είναι κάποια βήματα τα οποία βοηθούν την επιχειρηματικότητα να σταθεί στα πόδια της. Βέβαια υπάρχει αντίστοιχη επιχορήγηση των ιδιοκτητών που έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το πράγμα, και ευτυχώς υιοθετήθηκε η πρόταση της SSA από την πρώτη στιγμή, από το Μάρτιο, ήταν μηδενικό ενίκιο με επιχορήγηση από το κράτος στους ιδιοκτήτες. Επέκταση της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς τα 2,2 δις που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση για ολόκληρο το 2021 δεν επαρκούν και για νέα ρύθμιση 120 δόσεων που θα περιλαμβάνει και κούρεμα της οφειλής κατά 30% για όσους είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, ζητά από την κυβέρνηση με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών ο τομεάρχης ανάπτυξης του κινήματος αλλαγής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μιχάλης Κατρίνης. Ο κ. Κατρίνης εκτιμά ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, ενώ στην αγορά και στην οικονομία επιχειρήσεις και νοικοκυριά αισθάνονται αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το μέλλον τους. Ο χρόνος αγοράς θα για 2,5 μήνες εγκλωβισμένος. Για ένα μικρό διάστημα με τη μέθοδο click away, που κατά την άποψή μας δεν ήταν μια μέθοδος που μπορούσε να αποκριθούν τουλάχιστον το 90% των καταστημάτων, παρόλα αυτά η αγορά βρήκε τον τρόπο να λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες, και το ξέρουν αυτό οι έμποροι επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Έπρεπε όμως η αγορά να ανοίξει. Από τη στιγμή που λοιπόν οι λοιμοξιολόγοι έδωσαν το πράσινο φως, γιατί τα στοιχεία έδιναν τη δυνατότητα να λειτουργήσει η αγορά με τους περιορισμούς, με την τήρηση των πρωτοκόλων, εκεί που είναι κόκκινη με το click away, θεωρώ ότι ορθώς άνοιξε. Αυτό όμως δεν λύνει αυτομάτως και τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και από τα δύο lockdown, και μην ξεχνάμε και τη δεκαετή κρίση που πέρασε η χώρα όσον αφορά τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο. Νομίζω ότι η τουριστική περίοδος του 2020 κάθε άλλο παρά ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί και αφήσει πάρα πολλά προβλήματα πίσω. Όλα λοιπόν αυτά, τα τραύματα, τις υποχρεώσεις, τις οφειλές από το πρόσφατο και απότερο παρελθόν, θα πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να μας πει αν έχει, γιατί φοβάμαι ότι δεν έχει, στρατηγικό σχέδιο να τα αντιμετωπίσει. Γιατί η αγορά θα βρει τους ρυθμούς της, θα ξεκινήσουν τα μαγαζιά να τζιράρουν, οι πολίτες να καταναλώνουν με μικρότερες ποσότητες, αλλά θα υπάρχει μια εξομάλυνση σε αυτό το επίπεδο, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κλείσει εκ νέου η αγορά, και αυτό επαφίεται και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά και επαγγελματία να τηρηθούν οι κανόνες. Αυτό λοιπόν θα το κάνουν οι επαγγελματίες, θα το κάνουν οι πολίτες. Το ζητούμενο είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, κύριε Χατζιωάννου, θα προχωρήσει σε 120 δόσεις με κούρεμα 30% των οφειλών για να απαλλάξει τους επαγγελματίες από το δυσθεώρητο χρέος που μαζί με τις τράπεζες φτάνει 240 δισεκατομμύρια. Θα αυξήσει επιστρεπτέα προκαταβολή μόλις 2,2 δις προβλέπονται για το 2021, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να προμηθευτούν εμπόρευμα και να λειτουργήσουν κανονικά το επόμενο διάστημα. Θα φέρει τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Θα δώσει επιδότηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον για 6 μήνες στις υφιστάμενες θέσεις, γιατί οι επιχειρήσεις ανοιγοκλίνουν και είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση ή κάποια δέσμευση. Έχουμε πάρει ευχολόγια, εξαγγελίες και προσδοκίες. Αλλά οι υπουργοί, κύριε Χατζιωάννου, δεν είναι για να βγάζουν εξαγγελίες και ευχολόγια. Οι υπουργοί είναι για να αντιλαμβάνουν τα προβλήματα
και να παίρνουν αποφάσεις. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το νοσοκομείο της Καρπάθου ενισχύεται με 2 ακόμη γιατρούς, έναν χειρουργό και έναν παιδίατρο. Ο χειρουργός Βασίλης Πασπαράκης από την Άξο τοποθετήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, ιατρός με ειδικότητα χειρουργού για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου. Το παιδιατρικό ιατρείο του νοσοκομείου Καρπάθου θα λειτουργεί την 5η 21 Απρώτου και την Παρασκευή 22 Απρώτου 2021 από την παιδίατρο κυρία Παπανικήτα Ειρήνη, ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η επιστημονική κοινότητα εξ αρχής επιδόθηκε σε έναν αγώνα δρόμου για την θεραπευτική αντιμετώπιση και ανακάλυψη του εμβολίου κατά του κορονοϊού με σκοπό την μαζικότερη ανασωπήση του πληθυσμού, υπογραμμίζει ο Γιώργος Πισάκας, ακτινοθεραπευτής, ογκολόγος και διευθυντής του αντίστοιχου τμήματος του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Ο κύριος Πισάκας μίλησε για την αναγκαιότητα εμβολιασμού των νοσούντων από καρκίνο και των ατόμων με ιστορικό καρκίνο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα εμβόλια που θεωρούνται πολύ αποτελεσματικά και ιδιαίτερα ασφαλή. Το RNA είναι ένας καινούριος τρόπος. Ένας πάρα πολύ έξυπνος, ας βάλουμε στο θεωρητικό μέρος, τρόπος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το DNA, δίνει ένα μήνυμα να παραχθεί μία πρωτεΐνη. Και επειδή δεν είναι μια μελέτη που έγινε τώρα, είναι μια μελέτη πολύ παλιά, η οποία δεν έχει σχέση με τα εμβόλια. Έχει σχέση για διάφορες ασθένειες όταν δεν μπορεί να παράξει ο ίδιος ο οργανισμός κάποιες πρωτεΐνες. Άρα με το DNA ας το αφήσουν. Δεν μπαίνει το RNA. Το RNA κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη η οποία θα χτυπήσει την ακίνα του κορονοϊού. Άρα για μένα είναι πρώτον ένα εξαιρετικό δέλεαρ. Αυτό είναι μια καινούργια μορφή για τα εμβόλια. Εγώ πιστεύω ότι με τα χρόνια αυτό θα καθιερωθεί. Ενώ το εμβόλιο της Οξφόρδης είναι ένα εμβόλιο τον εξασθενημένο ιό, αυτό που είναι το κλασικό εμβόλιο. Όποιος λοιπόν δεν είναι και κόντρα με τα εμβόλια, μπορεί, αν θεωρεί πιο ήσυχο, να κάνει της Οξφόρδης. Εγώ θεωρώ ότι το RNA, το μήνυμα που θα δώσει, να παράξει μια πρωτεΐνη, είναι πολύ τελεστικό και πραγματικά αν αυτό μπορέσει να καθιερωθεί, πιστεύω και αυτή η συνάδελφος που το ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα αξίζει να πάρει και ένα Νόμπελ. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι καθυλωμένος ένας πλανήτης. Από τη μια λέμε γιατί δεν ανοίγουν οι αγορές και τα λοιπά, από την άλλη αντιδρούμε στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Κακά τα ψέματα. Ακόμη και ασπιρίνη μπορεί να πεθάνει κάποιος από μια ασπιρίνη. Αν θυμάστε κάποια αντιβιωτικά που τα βγάλανε ξαφνικά, ότι είχαν πάρει δισεκατομμύρια κόσμος, αλλά υπήρξαν 2-3 συμπτώματα και από εκεί όλο κακοφημίστηκε. Δεν υπάρχει καμία φαρμακευτική παρέμβαση που να μην έχει και ένα μικρό ποσοστό παρενεργειών. Απλά στο εμβόλιο θεωρώ ότι είναι αμεληταίο σε σχέση με τον κίνδυνο να βρεθείς με τον κορονοϊό, γιατί όλοι αυτοί οι αρνητές ξέρουν ο κορονοϊός, ακόμη και αν περάσει συμπτωματικά τι μπορεί να σου κάνει μετά από καιρό. Δηλαδή όλη αυτή η ευκολία που είναι κόντρα στο εμβόλιο έχουν σκεφτεί ότι μετά από χρόνια, γιατί περιμένουν να δουν το εμβόλιο μετά από χρόνια, μπορεί να δεις όμως ότι και αυτοί που πέρασαν ασυμπτωματικοί μπορεί να εμφανίσουν πράγματα και κυρίως στον πνεύμονα που δεν τα φαντάζονται. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία σε πρώτη φάση να είμαστε κόντρα στο εμβόλιο. Ο ασθενής λοιπόν τώρα που κάνει εκτιοθεραπεία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και κυρίως με το RNA, το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna, δεν έχει κανένα κίνδυνο, γιατί αυτό δεν κινητοποιεί με άλλο τρόπο την άμυνα του οργανισμού. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι που κάνουν μόνο ακτινοθεραπεία δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ακόμη και αυτοί που κάνουν χημειοθεραπεία, επειδή δεν προσβάλλεται το ανοσοποιητικό τους, μπορούν να το κάνουν. Το εμβόλιο της Οξφόρδης, επειδή είναι με τον εξασθενημένο, σίγουρα θα πρέπει κάποιος να ελέγξει την άμυνα του οργανισμού. Αν κάνει χημειοθεραπεία και είναι πολύ χαμηλή η άμυνά του, δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις τη στιγμή που θα κάνεις το εμβόλιο, σε τι φάση είναι η άμυνα του οργανισμού σου για να μπορέσεις να το κάνεις. Αυτό λοιπόν είναι εξατομικευμένο. Κάθε ένας θα μιλήσει με τον γιατρό του για να μπορεί να δει ποια είναι η χρονική στιγμή που μπορεί να το κάνει. Καμιά φορά μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω κάποια θεραπεία και να κάνει το εμβόλιο, γιατί η αλήθεια είναι, σε έναν εξασθενημένο οργανισμό, ο κορονοϊός θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες ζωευλάβες, γιατί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
Ο προγραμματισμός έργων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε άνυδρα νησιά συζητήθηκε στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Στην διάρκεια της σύσκεψης υπογραμμίστηκε ότι το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν έργα για την αντιμετώπιση αναγκών ίδρυυσης στα νησιά μας της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση που έγινε από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Εν Λόγω Γενικής Γραμματείας. Επίσης, επισημάνθηκε ότι εντός του 2021 ολοκληρώνονται τα κατάλληλα έργα ίδρυυσης στα Κατάπολα Μοργού και στην περιοχή Γρίκος Πάτμου, ενώ θα δημοπρατηθούν άλλα 3 έργα για το Καστελόριζο. Στην ίδια σύσκεψη αναλύθηκαν αιτήματα και ανάγκες ιδίως μικρών νησιών, όπως η Παξί, ο Καστός, η Γάβδος, η Κίθνος και η Χάλκη, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία τους σε αποθέματα νερού. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Κάλυμνο παρουσία του Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγροτοπαραγωγοί του νησιού. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε για την τηλεόραση Αιγαίου η Εύη Κουκέινη. Το Δήμαρχο και το Δήμαρχο και όλους είμαστε από αυτή τη μεριά. Δεν είμαστε απέναντι. Και προσωπικά εγώ, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και με τον εαυτό μου, μπορείτε να ρωτήσετε τους πιο μεγάλους, τους πιο παλιούς, εάν εγώ έχω κάνει κάτι για το βαθύ από το 1980 και μετά που είστε στεναγέννητοι εσείς. Και τώρα σαν πρόεδρος λιμενικού ταμείου σας ρωτάω, ποιος από εσάς έχει νόμιμη άδεια? Ήρθε κανένας κάτω στο λιμενικό ταμείο και του είπα δεν σας δίνω άδεια? Ακόμα και σε ανθρώπους συνταξιούχους που δεν δικαιούνται, κάνουμε εμείς το συγχώρο. Και κάνουμε εμείς το συγχώρο. Και κάποιοι δεν τη ψηφίζουν γιατί δεν είναι νόμιμοι. Και όμως βάζουμε πλάτες για να δουλέψετε. 8 πρώτου του 21, τώρα έχουμε 18, πριν 10 μέρες, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριο Σπυρίδωνα Παναγιώτη Λιβανό. Θέμα επιχορήγηση τοπικών παραγωγών λόγω επιπτώσεων πανδημίας. Ωραία. Σας διαβάζω το τελευταίο κομμάτι, του λέω. Ο Δήμος μας, ξεπερνώντας τις οικονομικές του δυνατότητες, προκειμένου να απορροφήσει περίπου 10 τόνους παραγωγής από τους 50 που παραμένουν αδιάθετοι, αποζημιώνοντας πληρωτόμενους παραγωγής και να διαθέσει τα προϊόντα σε ενδεείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τοπικού μας πληθυσμού, παρακαλούμε το Υπουργείο σας να εξετάσει το συντομότερο δυνατό το θέμα της επιχορήγησης των πληττόμενων παραγωγών της Καλύμνου για όσο διάστημα η δραστηριότητα τους βρίσκεται σε αναστολή για την αποφυγή περαιτέρω κοινωνικού προβλήματος στο νησί της Καλύμνου. Ζητώ, πριν μου το πείτε εσείς, ζητώ να σας στηρίξουν οικονομικά. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Είπατε εκεί ότι από τους πόσους μένουν αδιάθετους? 40. 50, εγώ αυτό 50 είπα. 50 αδιάθετους. Παιδιά, 40. Λίγο, ρε. Βρε παιδιά. Κατά προσέγγιση. Βρε παιδιά. Τι κατά προσέγγιση, μην το βλέπετε έτσι. Εγώ του λέω 50, μπορεί να είναι 80. Σας παρακαλώ. Αν του λες 50 και επιδοτηθούμε για 50. Παιδιά, ας καταλήξει το πράγμα να μας πει επιχορηγήστε. Επιχορηγήστε για 50. Άθελε ηλεκτρική επιτροπή. Ωραία, παιδιά. Μισό λεπτό. Κύριε Μακαρούν, άκουσα δεις. Εδώ θέλουμε να μιλάμε ψύχρεμα. Δήμαρχε, αν θέλαμε να μιλάμε ψύχρεμα, έπρεπε να μας καλέσει. Άκουσε με να δεις. Παιδιά, ακούστε να δείτε το αν βρεθεί ο τρόπος να επιχορηγηθείτε, την ποσότητα θα τη βρούμε πάνω. Το θέμα είναι να πάρθει πολιτική απόφαση πάνω, ό,τι θα επιχορηγηθείτε. Αυτό είναι το ζήτημα. Δημοτική πολιτική απόφαση δεν μπορεί να πάρθει. Όχι. Υπάρχουν κονδύλια που διαχειρίζεστε για την πανδημία όπως ναι. Λένε. Είναι πολλά από ό,τι φαίνεται. Πόσα πολλά, για πέστε μου περίπου. Στις τελευταίες 15 μέρες στο διάδια μόνο ναι. Έχουν αναπτυχθεί 110.000 ευρώ. Ωραία. Αυτές για ποιο λόγο είναι, ξέρετε. Αυτό το ξέρετε εσείς. Κυρία μου, άκουσα. Ότι θα δώσετε 9 για την αποκομιδή σκουπιδιών, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Η αποκομιδή σκουπιδιών πιο σημαντική είναι. Ακούστε, όταν υπάρχει. Ξέρετε γιατί υπάρχει θέμα υγείας στη μέση. Όπως είναι. Δεν είναι ένα πάγιο έξοδο τα σκουπίδια της Δήμου. Ορίστε. Τα σκουπίδια της Δήμου δεν είναι ένα πάγιο έξοδο του Δήμου. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι στην κατάσταση που είναι έτσι. Δεν είναι στην κατάσταση που είναι έτσι. Δεν έχει 10 τόνους. Τώρα έχει, θα φέρουμε 40 φορτηγά, δεκάτονα. Μαζεύτηκαν πολλά για χι λόγους και τώρα έγινε εστίαση μόλυνσης. Καταλάβατε, λοιπόν. Άρα λοιπόν, μετά
απευθυνθήκαμε στο Τσιόδρα στις 11 του μήνα. Τα καλύψαμε όλα. Και απαντά ο Τσιόδρας, ξέρετε, θα το προωθήσω κατάλληλος άμεσα στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Το έτοιμά μας για το που πάει το νησί. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι καταλάβατε από μένα τον έπαρχο, από τον κύριο Μπούκη, από τους αντιδημάρχους, τον κύριο Τσέρο, τον οποίο φτάσαμε χθες στα άκρα, γιατί μου λέει οι βαθιώτες πρέπει να βρει τη λύση. Επειδή του είπα ότι δεν έχουμε ακόμα το OK από την Αθήνα. Λέω το εξής, όσοι έχουν κόψει σήμερα μανταρίνα, παράκληση, μας τα διαθέτετε, μπαίνουν μέσα στις σακούλες, ζυγίζονται αυτή τη δουλειά, την κάνετε με τον αντιδήμαρχο και τη δημοτική αστυνομία. Όχι, ένα άλλο παρόμοιο δημοτική, κύριε Ζωήδη, αυτό είναι εσωτερικό πρόβλημα δικό μας. Παράκληση. Λοιπόν, θα παραλαμβάνουμε σήμερα, γιατί κόψατε, έτσι δεν είναι. Δεν είναι. Όσα κόψατε, ρε παιδιά. Ναι, το θέμα των λαχάνων είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα άμεσα να πάρουμε τα μανταρίνα από εκεί πέρα. Να δούμε χρονικά πώς θα παίρνουμε, πώς θα φτάσουμε να πάρουμε αυτούς τους 10 τόνους. Ή να πάρουμε και λάχανα, ή να πάρουμε και μανταρίνια μαζί. Γι' αυτό σας λέω, τώρα σήμερα παίρνουμε τα μανταρίνια όσα είναι, εντάξει. Θα πάμε στο ΚΑΠΗ για να αρχίσει η διάθεσή τους και θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των προϊόντων. Σημαντικές εξελίξεις στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης αναμένονται στις 18 Φεβρουαρίου στην Τήλο, καθώς βγαίνει στον αέρα ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις δηλώσεις της Δημάρχου του νησιού, κυρίας Μαρίας Καμά. Η Δήμαρχος, μιλώντας στην τηλεόραση Αιγαίου και στον Τέρι Χατζιωάννου, αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι από την έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών σε ό,τι έχει να κάνει με την πληρότητα των προγραμμάτων για την άντληση πόρων μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που αντικατέστησε το πρόγραμμα Φιλόδημος. Πραγματικά τώρα το Αντώνης Τρίτσης το πρόγραμμα ήρθε να είναι μια μετάλλαξη ουσιαστικά του Φιλόδημος, ο οποίος Φιλόδημος αντικειμενικά το παραδέχονται οι πάντες, βοήθησε πολλαπλά τους δήμους μας. Χρειάζεται όμως, το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα ήμουνα από τους πρώτους δημάρχους μικρών νησιών το οποίο φώναξα και κατήγγυλα ότι ουσιαστικά τα μικρά νησιά, τα οποία δεν έχουν τεχνική επάρκεια, μας κλείνει την πόρτα. Γιατί δεν μπορούμε καν να καταθέσουμε πρόταση εάν προηγουμένως δεν έχουμε μεριμνήσει για την τεχνική μας επάρκεια. Όπως ξέρετε, και μεγαλύτεροι δήμοι από δήμους σαν τους δικούς μας έχουν πρόβλημα με την τεχνική τους επάρκεια. Εμείς που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, θα έπρεπε να έχουμε τεχνική βοήθεια από κάποιον άλλον δήμο. Κανένας δήμος όμως. Και η περιφέρειά μας έχουν τα 48 δήμους νησιά στην πλάτη της, σύν όλα τα άλλα τα προγράμματα που τρέχει, ΕΣΠΑ, ΠΟΔΟΕ κτλ. Είχε πρόβλημα στο να μπορέσει να αναλάβει το πρόγραμμα αυτό. Δεν έχει και μηχανικούς, δεν έχει υπηρεσίες. Ας το γνωρίζουμε όλοι ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειάς μας έχουν αποψηλωθεί. Λοιπόν, έχουμε με πολλά προβλήματα και μάλιστα έχω στα χέρια μου την πρόταση, τις προτάσεις, ένα ενημερωτικό σημείο ουσιαστικά που έχει κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων και έχει συμπεριλάβει μέσα το θέμα αυτό για την τεχνική βοήθεια, το θέμα της τεχνικής βοήθειας, η οποία είχε σχεδιαστεί τουλάχιστον για τα μικρά νησιά, για τους δήμους δηλαδή που δεν έχουν τεχνική επάρκεια, η ΕΤΑ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης, να μας παράσχει βοήθεια. Κάτι όμως το οποίο μέχρι και τώρα σας λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν έχουν γίνει η ανάλογη επάνδρωση της υπηρεσίας, της ΕΤΑ, προκειμένου να αναλάβει όλη αυτή την διαδικασία. Εγώ θέλω να πω ότι επιτέλους, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, να πω ότι επιτέλους στις 18 Φεβρουαρίου θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για την ηλεκτροκίνηση στο νησί. Είναι μια δράση η οποία έρχεται ως συνέχεια του έργου που έχουμε κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές, το Τήλος Project. Οπότε, 18 Φεβρουαρίου θα βγει ο διαγωνισμός, έχει ήδη δημοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή
εφημερίδα, για την προσπαθώντας έτσι να κινήσουμε και να παρακινήσουμε, αν θέλετε, και τον κόσμο να στραφεί προς την πράσινη ενέργεια, προς την ηλεκτροκίνηση, και έρχονται και άλλα ωραία, τα οποία θα χαρώ πάρα πολύ να τα συζητήσουμε κατά το Μάρτιο, που έχει να κάνει πάλι με την πράσινη ενέργεια και με τη θάλασσα. Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων αμφορείς και κεραμικά διαφορών τεχνικών και εποχών, ανακαλύφθηκαν σε ναυάγια που εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Ένα εξ αυτών, το οποίο κρίνεται ως σημαντικότερο, τοποθετείται στη Ρωμαϊκή περίοδο και χρονολογείται μεταξύ του 2ου και 3ου αιώνα. Εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων αμφορείς και κεραμικά διαφόρων τεχνικών και εποχών, αποκαλύφθηκαν σε ναυάγια που εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Ένα εξ αυτών, το οποίο κρίνεται ως το σημαντικότερο, τοποθετείται στη Ρωμαϊκή περίοδο και χρονολογείται μεταξύ του 2ου και 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Οι παραπάνω αποκαλύψεις έγιναν κατά τη διάρκεια της δεύτερης υποβρύχιας ερευνητικής αποστολής, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, υπό τη διεύθυνση των αρχαιολόγων Ξανθής Αργύρη και Γεωργίου Κατσουφλάκη. 23 εξειδικευμένοι επιστήμονες και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων πραγματοποίησαν πάνω από 100 ομαδικές καταδύσεις, παραμένοντας στο βυθό για περισσότερες από 200 ώρες και ερεύνησαν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του τριετρούς ερευνητικού έργου 2019-2021, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο θαλάσσιο χώρο της ακριτικής Κάσου. Πρόκειται εξάλλου για μια περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών και σημαντικό κέντρο ναυσιπλοείας από την αρχαιότητα έως και τα νεότερα χρόνια. Στο φορτίο του ναυαγίου της Ρωμαϊκής περίοδου βρέθηκαν αμφορείς ελαίου που κατασκευάζονταν από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, σε εργαστήρια της Ισπανίας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Γκουαδαλκιβίρ, και κατατάσσονται στην κατηγορία Dressel 20. Ανάμεσά τους όμως υπήρχαν και αφορείς από εργαστήρια της σημερινής Τινησίας, που χρονολογούνται μεταξύ του 2ου και 3ου αιώνα μετά Χριστόν και ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία Αφρικάνα 1. Η πρόσφατη ενάλεια αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως τρία ακόμη ναυάγια, των οποίων είχε ελληνική ταυτότητα. Πρόκειται αμφορείς που κατασκευάζονταν στο Βόρειο Αιγαίο κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., αλλά κάποιους ακόμη προερχόμενους από την αρχαία Μένδη του 5ου αιώνα π.Χ. Ανάμεσα στα τρία αυτά ναυάγια υπάρχει και ένα που χρονολογείται στους ανώτερους χρόνους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίο. Θα είμαστε μαζί ξανά στις 12 με την σύντομη ενημέρωσή σας. Έως τότε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.